techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σας παρουσιάσω το Toshiba Encore, κωδική ονομασία WTAF8. Πρόκειται για το πρώτο 8 inch ε, tablet με λειτουργικό σύστημα Windows 8 της Toshiba και συγκεκριμένα αφού το βγάλετε από το κουτί και κάνετε τον πρώτο, το πρώτο έλεγχο για update θα αναβαθμίσετε κατευθείαν και στην έκδοση Windows 8.1. Έχει οθόνη αφής όπως είπαμε 8 inch on LCD IPS με ανάλυση 1280x800 pixels, τετραπύρινο επεξεργαστή Intel Atom Z3740 χρονισμένο στο 1,33 GHz και μνήμη RAM 2 GB έρχεται με ενσωματωμένη μνήμη 32 GB, δέχεται κάρτες μνήμης microSD, έχει κάμερα μπροστινή 2 MP, πίσω 8 MP και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο hands -on. Πάμε! Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το Toshiba Encore, 8 inch Windows 8.1 τάμπλετ της Toshiba και πάμε να ξεκινήσουμε κάνοντας κουβέντα για, το, για την εξωτερική εμφάνιση τη συσκευή, όσο και για ε, τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Ε, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, πρόκειται για το πρώτο 8 inch Windows tablet της Toshiba με αυτή πίσω έτσι την ωραία σαγρέ επιφάνεια. Ε, γενικά είναι λίγο βαρύ. Σαν ε, συσκευή 445 γραμμάρια δεν είναι λίγα για 8 ίντσο τάμπλετ. Δεν υπάρχει κάποιο ανεμιστήρακι ή κάτι άλλο που να σας ε, ενοχλεί και να βουίζει όσο το δουλεύετε. Ε, είμαστε ok με αυτό. Ε, πολύ σημαντική η υποδοχή για κάρτες μνήμης microSD. Μιας και όπως καταλαβαίνετε όταν μιλάμε για λειτουργικό σύστημα Windows είναι ε, desktop θα έλεγα... Oriented, τουλάχιστον εντάξει τώρα τα 8 και μετά είναι και για touch συσκευές, φορητές ή μη. Ε, πάντως ε, είναι λίγα τα γίγα που μένουν ελεύθερα, θα δούμε μαζί μετά δουλεύοντας και τη συσκευή. Οπότε η υποδοχή για κάρτες μνήμης microSD όπως η 30 διάρα που έχω βάλει είναι εξαιρετικά ε, χρήσιμη και την έχει το Toshiba Encore. Η κάμερα του είναι 8MP, βρίσκεται πίσω εδώ. Ε, με όχι ιδιαίτερα καλές επιδόσεις ε, και γενικά μία ποιότητα κατασκευής που εντάξει είναι πλαστικό full αλλά δείχνει τελικάτι και σε κάθε περίπτωση έτσι συνεχίζει και επιβεβαιώνει το όνομα που έχει ε, στη σχεδίαση και στα υλικά ή το σύμπα που έχει γίνει γνωστή ε, από την καλή ποιότητα που έχει και εμφανισιακά και εξωτερικά ε, και εσωτερικά στα λάπτοπ. Ε, να πούμε ότι η συσκευή έχει bluetooth. Και Wi-Fi φυσικά. Εδώ πίσω βλέπουμε τις υποδοχές, μάλλον τις, τις τρυπούλες όπου βγαίνει ο ήχος. Και από εδώ το power button και σύν πλήν ήχου. Ε, είναι λίγο παχουλή η συσκευή. Είπα και τα 445 γραμμάρια δεν είναι λίγα. Ε, σε κάθε περίπτωση, εντάξει, ίσως είναι και κάποια... Ε, πρώτα ακόμα, παρότι βρίσκεται ε, κάποια χρόνια το το στην αγορά, είναι τώρα, είναι φέτος πιστεύω ότι θα γίνει το τσαφ ε, με τα Windows 8 tablets. Να πω ότι ο επεξεργαστής που φοράει ο Intel ε, Atom Z... 3740, 1,33 GHz είναι ε, συμβατός με 64-bit. Παρόλα αυτά, η έκδοση που έχει προεγκατεστημένη μέσα το Symba είναι η 32-bit των Windows 8, που σας είπα στην αρχή του βίντεο ότι με το update πήγε στα ε, Windows 8.1. Βλέπουμε κάποιες άλλες ε, μέσα ε, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και να σας πω σε ό,τι αφορά ε, τα, ε, το Microsoft Office δεν υπάρχει μέσα η full έκδοση, υπάρχει κάποιο shortcut που σας λέει ότι μπορείτε να το δοκιμάσετε πλήρως, ε, Word Excel, PowerPoint και τι κάνει αυτό εκεί? Link κάποιο device χάνει την παταρία του, ε, PowerPoint, Excel. OneNote και Word ε, για ένα μήνα δοκιμαστικά και το κατεβάζετε. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, μαζί και με το κατέβασμα που έκανα από εδώ στο Office ουσιαστικά 3,84 GB είναι τα ελεύθερα, γιατί ξέρετε, κρατάει και έναν χώρο μέσα στην ενσωματωμένη μνήμη 32 GB που είναι για το restore σε περίπτωση που πάθει κάτι η συσκευή σα και κολλήσει να τα επαναφέρετε όλα από την αρχή. Οπότε. 4 GB μέσα μόνο, με το Office μόνο εγκατεστημένο και κάποια updates που έκανα στο, από το Windows Store, οπότε με το 30 διάρι, με την υποδοχή για κάρτες μνήμης είστε μια χαρά. Βλέπετε ότι έχουμε πλήρη έκδοση των Windows, νομίζω, των Windows 8, το τα RT πέθαναν Πιστεύω. Ε, πάντως ε, θα ήθελα να πω ότι σε αφορά και αυτό εδώ πέρα το τάμπλετ, με την ισχύ που έχει, που είναι τα πάει πάρα πολύ καλά, περίφημα τα πάει ο, ο τετραπήρινο άτομ, ε, ε, είναι και Bay Trail, στα 22 νανόμετρα ε, η αρχιτεκτονική του. Ε, τα πάει πάρα πολύ καλά, υποστηρίζει μέχρι 4GB μνήμη, ε, δύο έχουμε εδώ πέρα, ίσως θα ήθελε κάτι παραπάνω, οπότε αυτό θα έλεγα ότι σε αυτή τη διάσταση οθόνης ε, και με 32-bit ε, λειτουργικό σύστημα, αλλά και... Που εντάξει, το 32 bit με τα 64 περισσότερο έχει να κάνει με τι εφαρμογέ. Αρκετέ εταιρείε, επιχειρήσει προτιμούν 64 bit Windows 8. Αυτά είναι consumer oriented. Αλλά θα έλεγα τέλο πάντων ότι με τα 2 GB μνήμη RAM και αυτή την οθόνη έχετε ένα θεματάκι. Βλέπετε ότι με τα, ε, τα 8/1 μπήκε επιτέλου και εκεί πέρα. Το start που βέβαια στα tablet δεν είχατε πρόβλημα γιατί είχαν τα Windows 8 tablet, εδώ πέρα ε, home button για να μεταφέρεστε από περιβάλλον με, με live tiles ή σε κανονικό desktop. Εδώ πέρα τώρα σε ό,τι αφορά δηλαδή anyway, σε επίπεδο εντελώς τάμπλετ ας πούμε θα έλεγα, τα πάει περίφημα πραγματικά τόσο και με τις... εφαρμογέ, και με τις... φαρμογές, συγγνώμη, να είμαι πάλι πίσω, όσο και γενικά όλο το smooth ρολάρισμα πηγαίνει πάρα μα πάρα πολύ καλά σε αυτό. Τώρα, για να κλείσω σε ό,τι αφορά το desktop, Έχετε ένα θεματάκι, δηλαδή είναι κατά τη γνώμη μου μικρή η οθόνη των 8 inch, παρότι LCD IPS έχει πάρα πολύ ωραία φωτεινά ζωηρά χρώματα και καλή ανάλυση, 1280x800 pixels. Εκτιμώ, η άποψή μου είναι ότι αν θέλεις να παίξεις, να δουλέψεις desktop Windows 8, το κλασικό, θέλεις δεκάρα οθόνη και άλλο. Φυσικά μπορείτε να συνδέσετε και κάποιο εξωτερικό πληκτρολόγιο ε, μέσω Bluetooth υπάρχουν κάποια πληκτρολόγια που είναι με το Bluetooth ενσωματωμένο, δεν θέλουν adapter για να τον βάλει σε κάποια θύρα USB. Και μια και λέμε για θύρες USB, γιατί μου φαίνεται τα ξέχασα αυτά. Έχουμε εδώ πέρα την micro USB ε, 2.0 ε, και εδώ πέρα το WiFi, ε, μάλλον όχι όταν λειτουργεί. Ε, η θύρα αυτή πρέπει να είναι η λαμπάκι, δεν το έχω δει, ε, micro HDMI για σύνδεση με τηλεόραση, η βιντεοπροβολέα και να έχει το περιεχόμενο του τάμπλετ εκεί, αλλά και έξοδος ακουστικών. Να πω επίσης ότι η micro USB εδώ πέρα συνδέεται με εξωτερικό μέσο αποθήκευσης, αλλά αυτό θα πρέπει να έχει τον δικό του ε, Φορτιστή, δηλαδή κάποιο εξωτερικό σκληρό δίσκο που να ε, δέχεται και ρεύμα για να την υποστηρίζει. Δε, μόνη τη δεν μπορεί να καταφέρει να δώσει την απαιτούμενη ενέργεια για να ε, αναγνωριστεί από το tablet. Ας το ανοίξω πάλι να δούμε. Αυτό που ήθελα να κάνω σαν ε, συζήτηση, βλέπουμε και το Unlock, αυτό που ήθελα να σας πω έτσι να κάνουμε σαν συζήτηση είναι ότι η μπαταρία του πραγματικά τα πηγαίνει πάρα μα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, να σας πω, σε Wi-Fi συνδεδεμένο, εντάξει, μπορεί να μην το μακάφι, εντάξει, Windows, παιδιά. Μακάφι ε, έχει προεγκατεστημένο μέσα, Ενεργοποίηση, το Firewall λέει είναι απενεργοποιημένο, έχουμε κάτι τέτοια. Ε, βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα αυτό που σας λέω, ότι εντάξει, σε γενικές γραμμές ε, η οχτάρα οθόνη είναι ένα θέμα για τα, ε, για τα Windows 8. Το πληκτρολόγιο βγαίνει από εδώ, ελληνικό φυσικά μενού και ε, πληκτρολόγιο. Αυτό στα πρώτα βήματα της εγκατάστασης που θα κάνετε, τουλάχιστον στο μενού, στη γλώσσα του λειτουργικού συστήματος, των μενού θα το επιλέξετε. Κάνει και τη σάρωση εδώ, βλέπετε. Ας πατήσουμε ένα άκυρο. Οκ, okay. τέλος. Και έξοδος. Θέλει το χρόνο του, τουλάχιστον δηλαδή σε επίπεδο desktop. Δεν κολλάει, απλά να περιμένετε κάποια δευτερόλεπτα που θα θέλει να το καταλάβει για να προχωρήσετε ή όχι. Κατά τα άλλα τα βλέπετε όλα τα άλλα εδώ. Εντάξει, όπου πατάς το καταλαβαίνει, παρότι και με ένα στυλό, με ένα στάιλους ειδικό θα δούλευε καλύτερα, αλλά παρόλα αυτά είναι, είναι, είναι οκ. Okay. Τώρα κάποια φορά που άνοιξα κάποιο, κάποιο application, κάποια εφαρμογή και έφτασα μέχρι πάνω εκεί το Χ, πατούσα εκεί πέρα για να κλείσω, π.χ. πάμε να ανοίξουμε έναν browser, τώρα από εδώ δεν βλέπω. Έχετε κανονικά βέβαια, ό,τι θέλετε, να σου πω την αλήθεια, σε επίπεδο Windows Desktop, δηλαδή σαν να είχα υπολογιστή φορητό ή desktop στα χέρια μου σε μια οθόνη, δεν το έχω δουλέψει πολύ το τη συσκευή, όπως επίσης δεν έχω τρέξει και κάποια ε, προγράμματα, εννοώ κάποια games ή κάτι άλλο. Σας λέω όμως και πάλι ότι θα σας δυσκολέψει. Βλέπουμε εδώ πέρα ε, σε, σε, στη φάση των tablet τι έχουμε. Πάμε να ανοίξουμε μερικά πράγματα, να το δουλέψουμε. Να μου πεις βέβαια, βρε φίλε Κώστα ε, ε, από τη μία μου λες ότι εντάξει έχουμε εδώ πέρα το, τα Windows 8 εισαγωγή λιστών αναπαραγωγής Έχουμε την, ε, τώρα έχω βάλει την κάρτα μνήμης μέσα, ε, έχουμε το τα Windows 8 τα κανονικά και με pass ε, στα, σε περιβάλλον RT, μόνο Windows ε, από το Windows Store Apps. Ναι, ε, Κτιμώ όπως σας είπα και πριν ότι η οχτάρα οθόνη έχει αυτό το θέμα. Από εδώ πάντα βλέπετε μπορείτε να ξαναπάτε πίσω, ρυθμίσεις, προτιμήσεις πληροφορίες, αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή, όλα εδώ και φυσικά κάνοντας αυτό από εδώ έχετε το multitask ας πούμε τι είχατε ανοιχτό πριν ή το πάτε έτσι και περνάτε από εφαρμογή σε εφαρμογή σαν να είναι καρτέλες ή αν το επιστρέψετε έτσι πίσω μπορείτε να έχετε και δύο παράθυρα μαζί και να δουλεύετε όπως βλέπετε εδώ πέρα ή να το κλείσετε εντελώς, ή αν το κάνετε έτσι, να έχετε τις καρτέλες Multitask. Skype και τα λοιπά, Xbox, έχω συνδεθεί εδώ πέρα στο τοπικό δίκτυο ε, WiFi. Οκ, okay, είμαστε και μέσα στο Store, 3.49 για να παίξουμε Angry Birds Space, και εδώ πέρα οι διαθέσιμες εφαρμογές, τοπ επιπληρωμή, να και η τοπ δωρεάν. Για να ρίξουμε μια ματιά έτσι τι φρέσκο υπάρχει ε, πλέον ε, στο FIFA, για το Xbox, Skype, VLC for Windows 8. Εδώ είναι η το, τοπ δωρεάν εφαρμογές του Windows ε, Store. Και βλέπετε ότι όλα όλα μέσα δουλεύουν πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πάω πίσω. Εδώ. Όλα. Διαβάζει η οθόνη. Οκ. Okay. Δεν έχετε θέμα. Απλά πρέπει να το στοχεύετε ακριβώς. Εδώ στις φωτογραφίες. Να πάω πίσω. test files. Μια χαρά το ηχείο. <σομίως> Κάποιες φωτογραφίες που τράβαγα εδώ πριν, και το touch βλέπετε ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά. Να κλείσει. Και εδώ πέρα βλέπουμε πως ρολάρουν όλα τα υπόλοιπα μέσα. Τα πάτε πάρα πάρα πολύ καλά με την εμπειρία. Οκ. Οκ, okay. Να σταθεροποιηθεί. Πάω πίσω. Πάμε να ανοίξουμε κάποιο βιντεάκι. Εδώ ήταν κάποιες φωτογραφίες από το που έχουν ανέβει στο cloud. Έχετε φυσικά τις επαφές σας εδώ φίλοι από facebook άμα θέλετε να βάλετε και άλλους. Γενικά Windows φάση, όσοι έχετε δουλέψει με Android tablet θα δυσκολευτείτε... θα δυσκολευτείτε, λιγάκι, αλλά κάθε αρχή και δύσκολη που λένε. Okay. Και ξανά πίσω. Συνταγές, πάμε να δούμε και τον Explorer. Ναι, σου ζητάει να ορίσει και τι browser θέλεις να χρησιμοποιήσεις, είναι υποχρεωμένη πια. Και βλέπετε πόσο ωραία δουλεύουν όλα. Είναι, είναι όμως, είναι λίγο computer φάση. Δεν έχει έτσι τη σπιρτάδα ενός Android tablet. Άρθρο κιόλας μαζί με το βίντεο, ε! που κάνουμε τώρα, το 26 λέει τα 100 των που χρησιμοποιεί ακόμα Windows XP. Και πάρε τα σχόλια από κάτω. Οι καρτέλες από κάτω. Και φυσικά για να κλείσουμε την εφαρμογή εντελώς πάμε έτσι. Χάρτες μέσα, δεν έχει κάποιο GPS. Δεν είμαι σίγουρος κιόλας αν έχουν GPS τα, τα Windows 8 tablet αυτό πάντω όχι εδώ, το Encore. Οκ, okay, έφυγε και αυτό. Να δούμε τι άλλο έχουμε σε επίπεδο βίντεο. Δεν υπάρχει τίποτα. Ανοίγμα η αναπαραγωγή στοιχείου. Θα πρέπει να το τρέξω από κάτω. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που κάνω ή πρέπει να γίνει κάποιος έλεγχος. μάλιστα. Greatest battle ever. Επιλογή από browser, browser αυτό που είπαμε Microsoft Office ε, ξεκινάει κανονικά από καλά αυτό ήταν το, το button για να κατεβάσεις γιατί άμα πας από μέσα κανονικά θα το βάλω και full Εδώ είμαστε. Media Player. Έχω, πράγμα, Έχω... Έχω... Εγώ κάνει αυτές τις... Στις... Okay, και εδώ κάτω το Office κανονικά. Sorry. Όλα τα άλλα τα applications που μπορείτε να τρέξετε σε επίπεδο live tiles ή μη. Κάδος ανακύκλωσης, χάρτες, ρυθμίσεις υπολογιστή. Πάμε να μπούμε λίγο στις ρυθμίσεις υπολογιστή. Να δούμε ποια είναι τα settings που έχουμε. Εδώ, σε διαφορά την οθόνη. Μπορείτε να κάνετε κανονικά πίνακα ελέγχου και από desktop mode θα το έλεγα. Και βλέπετε ότι όλα δουλεύουν πάρα πάρα πολύ ωραία ε, πάνω στην οθόνη του ε, το Shiba Encore. Ενεργοποιημένα τα Windows 8. Πάντα ενημέρωση και αποκατάσταση στα update. Είχαμε κάνει, πάμε να κάνουμε ένα update, να ρίξουμε μια ματιά σε όλη τη διαδικασία. Ε, όσο το είχα το πρωί να φορτίζει, ε, κατέβασε κάποιες ενημερώσεις. Ωραία, ευτυχώ είναι μόνο μία. Να δούμε και πόση ώρα κάνει. Γενικά είναι σπιρτάτο ε, ο επεξεργαστή. Ε, η οθόνη ακούει καλά. Ε, ωραίο το ηχείο. Η κάμερα δεν έχει πολύ καλή ποιότητα. Βλέπετε ότι όλα μέσα ρολάρουν πάρα πολύ καλά. πίντς. Ε, ε, και γενικά όλο το UI μέσα στα οχτάρια πάει πάρα πολύ καλά, δεν έχετε θέματα να κολλάει και τέτοια. Κάποια μικρά κολλήματα τα δέχετε σε desktop ε, επιφάνεια, θα έλεγα έτσι. Ε, μάλλον περισσότερο όχι κολλήματα, απλά πρέπει να μετρήσεις ένα-δύο μέχρι να ξεκινήσει μέχρι να πραγματοποιήσει την εντολή που του έδωσες. Ε, αυτά σε ό,τι αφορά το Windows, το το Encore με Windows 8.1. Ε, DirectX 11 υποστηρίζει κανονικά, είδατε και το boot ποιο είναι, έχω βάλει και ένα pin εδώ με τέσσερις άσους και επίσης, να το να γυρίσει έτσι, Επίση, επίσης να σας πω ότι ε, ναι, έχει 445 γραμμάρια βάρος, κάτι που έτσι λιγάκι το κάνει ε, βαρύ. Να είμαστε πάλι κάτω στις εφαρμογές. Ας ρίξουμε μια μάτια και σε Game. Μας πήρε στα αυτιά. English δεν, δεν έχω παίξει καθόλου παιδιά αυτό το game. Το κατέβασα ε, νωρίτερα από τα free. Για να δούμε. Έχει κάποια δωρεάν πράγματα. Αρκετά έχει δωρεάν και από εφαρμογή δεν τα πάει άσχημα. Θα γελάσετε τώρα λίγο, ξέρετε ότι στα games δεν είμαι καθόλου καλός. Από Amiga 500 έχω πίνει, στην Amiga 500. Θα φροντίσω όμως να σας δείξω ότι... Όχι, ότι ξέρω πως θα τρακάρω. Παίρνει τόσο γύρισμα, Α, εδώ κρύβεις και τον ήχο. Κακό αυτό. Έλα να περάσω μερικούς. Έτσι. Πρωτιές, πρωτιές για το TechBlog. Αυτά ήταν. Έξω και το game. Αυτά λοιπόν παιδιά σχετικά με το Toshiba το Encore 8. Το Toshiba Encore λέγεται WTAF 8 με Windows 8.1 και πάμε να κλείσουμε με τον επίλογο. Πάμε! Αυτό ήταν λοιπόν παιδιά το Toshiba Encore, Windows 8.1, οθόνη 8 inches 1280x800 pixels, τετραπύρινο Intel Atom Bay Trail Z3740, χρονισμένο στο 1.33 GHz, μνήμη RAM 2 GB, ενσωματωμένη μνήμη 2,32 GB, υποδοχή για κάρτες μνήμης microSD, 8 κάμερα πίσω, 2 μπροστά και τιμή, σας την άφησα για το τέλος, 339 ευρώ. Ε, πλήρη έκδοση ε, Windows 8.1, desktop περιβάλλον κανονικό, μικρό κατά τη γνώμη μου, ε, μικρή οθόνη η διαγώνιος 8 ίντσες για, για να τρέξεις Windows κανονικά. Κατά τα άλλα μέσα όλα δουλεύουν πάρα πολύ καλά, η οθόνη είναι πάρα πολύ ωραία, λίγη χωρητικότητα απομένει μέσα, ευτυχώς υπάρχει υποδοχή για τις κάρτες μνήμης Micro SD και μια μπαταρία η οποία πραγματικά θα σας ενθουσιάσει. Ξεχάστε λάπτοπ και άλλα, ή στο μυαλό σας Windows, που όπως θα καταπίνει την μπαταρία, πραγματικά ένα τάμπλετ το οποίο ε, θα ξεχνάτε να φορτίσετε. Εντάξει, τώρα όταν λέμε θα, ξεχνά, θα ξεχνάτε να φορτίσετε, ε, μην νομίζετε ότι θα, του, θα παίζετε games όπως πριν τόσο καλά όπως εγώ και θα, ε, θα παραμένει γεμάτη, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα 89% είναι ο υπολοιπόμενος χρόνος μπαταρίας που βλέπω εδώ και... Θε, σίγουρα άμα το ξεχάσετε κάπου, ό, ό, όχι όπως τα Android tablet, δεν θα το βρείτε σβηστό μετά από μία-δύο μέρες. Θα υπάρχει κανονικά ε, μπόλικη μπαταρία για να, το, για να είναι άμεσα χρησιμοποιήσιμο από εσάς. TechBlock.gr, αυτό ήταν το review του ε, το Simba Encore 8 και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!